να γίνει από μια προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ναι, σας ευχαριστώ και για τα δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα νομίζω ότι απλά θα απαντηθεί, πολύ γρήγορα θα απαντηθεί. Είναι προφανές ότι αν υπάρχει δυνατότητα να συγκροτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος και προφανώς θα καλέσω τον κύριο Ανδρουλάκη να κουβεντιάσουμε και αρνηθεί θέτοντας ζήτημα προσώπων, προσώπου μάλιστα, όχι προσώπων, νομίζω ότι θα αναλάβει και την ευθύνη γιατί θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και στις δεύτερες εκλογές νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι θα έχουν ένα χαρακτήρα δημοψηφισματικό ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα, εφόσον θα υπάρχει ξανά η προοπτική των 40 εδρών μπόνους και εφόσον θα τεθούν ξανά με ένα πάρα πολύ επιτακτικό τρόπο διλήμματα, το οποίο δεν θα ωφελήσει σε καμία περίπτωση νομίζω τα μικρότερα κόμματα. Θα χαθεί μια ευκαιρία όμως, μια σημαντική ευκαιρία για τον τόπο που είναι η απλή αναλογική και η δυνατότητα συγκρότησης συμμαχικών κυβερνήσεων σε μια προγραμματική βάση. Σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται. Στη Γερμανία κάθισαν τρία κόμματα εκεί. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τη Γερμανία ότι δεν έχει σταθερότητα και με βάση το συσχετισμό δύναμη στο κοινοβούλιο μοιράσανε τα υπουργικά έδρανα. Αλλά δεν έθεσε κανένας αντίρρηση για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αν θα είναι του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου ή κάποιος άγνωστος χ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να τον πείσω εγώ. Θα έχει πάρει τις αποφάσεις του με βάση και το κριτήριο της επιβίωσης που πάντοτε παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στη ζωή και στην πολιτική. Τώρα, κοιτάξτε, να πω δύο λόγια για τα Τέμπη. Διότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση που κατά την άποψή μου είναι ντροπιαστική. Είπε ότι τα Τέμπη για το κόμμα του ήταν μια πρόσκαιρη φθορά την οποία την ξεπέρασε. Δεν μπορεί να αποτιμούμε τα πάντα στη λογική της φθοράς της πολιτικής και του κόστους. Τις ανθρώπινες ζωές δεν μπορούμε να τις μετράμε ως φθορά. Και εγώ θεωρώ ότι ακόμα μεγαλύτερη έτσι, ευθύνη και ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα από την απαξίωση του σιδηρόδρομου και όλα όσα μας οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα ο κ. Μητσοτάκης από την επόμενη μέρα. Από την πρώτη στιγμή να βγει και να πει ότι την ευθύνη έχει ένας σταθμάρχης, ένας άνθρωπος. Που απεδείχθη ότι παρανόμως διορίστηκε. Γιατί λέω απεδείχθη, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Εκεί η δικαιοσύνη κινείται, οφείλω να πω. Έχει κινηθεί. Ασκήθηκε ποινική δίωξη και στον επικεφαλής του ΟΣΕ, αλλά και στην Επιτροπή που αποφάσισε τη μετάταξη. Γιατί παράνομη, διότι δεν πληρούσε τα ηλικιακά όρια. Και ήρθε εκ των υστέρων ο Υπουργός Καραμαλής να νομιμοποιήσει αυτή τη μετάταξη. Και το ερώτημα είναι, ποιαν ούρους φέτη είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιο γαλάζιο βίσμα τον έβαλε εκεί να διαχειρίζεται τη ζωή 57 ανθρώπων χωρίς εκπαίδευση, χωρίς προϋπηρεσία. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Το δεύτερο αδιανόητο κατά την άποψή μου, όπου πρέπει να δοθούν απαντήσεις, είναι γιατί αυτά τα ψέματα. Γιατί αυτά τα ψέματα με τη τηλεδιοίκηση. Το σόου που έκανε ο υπουργός, ο Παπαδόπουλος, που βρέθηκε σε μια απαρχαιωμένη κονσόλα και τα σόου που έκανε και ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης. Για να μας πείσει δήθεν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ενώ η τηλεδιοίκηση καταστράφηκε με μια πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2019, μετά τις εκλογές. Ορίστε και το έγγραφο, το έχω σήμερα μαζί μου να στο διανύμω. 29/7/2019, επίσημο έγγραφο του ΟΣΕ, που αναφέρεται στην πυρκαγιά που κατέστρεψε το κέντρο τηλεδιοίκησης και λέει ότι εξαιτίας του συμβάντος τέθηκε εκτός λειτουργίας η τηλεδιοίκηση Λάρισσας και σημειώθηκαν ζημιές εγκαταστάσεις της σηματοδότησης. 27 Ιουλίου 2019, 7 το απόγευμα έγινε η πυρκαγιά αυτή και μας έλεγαν ότι δεν υπήρχε ποτέ, ότι επί των ημερών μας κάγει και εμείς δεν το αποκαταστήσαμε. Εδώ η αθλειότητα των ψεμάτων πάνω σε 57 ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. 4 χρόνια δεν βρέθηκε ένας να πάει να αποκαταστήσει αυτή τη ζημιά. Και όχι μόναχα αυτό. Όχι μόναχα αυτό, αλλά λίγες μέρες πριν στη Βουλή έλεγε ντροπή στους βουλευτές που του λέγανε υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Και είχε πάρει 3 εξώδικα από τους εργαζόμενους που είχαν προαναγγείλει το έγκλημα που ερχόταν. Και σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ. Γιατί λέγεται Καραμαλής.
Αν λεγόταν, αν είχε οποιαδήποτε άλλη ονομασία, δεν θα ήταν υποψήφιος. Λέγεται Καραμαλής, διότι αυτό είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η οικογενειοκρατία παντού. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός ζητά απαντήσεις και θέλω να πω ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να δοθούν απαντήσεις και να υπάρχει δικαίωση. Και για τις οικογένειες των παιδιών που άδικα χαθήκανε, αλλά και γιατί αν δεν υπάρξουν απαντήσεις θα ξαναβρεθούμε μπροστά σε τέτοιες τραγωδίες και δεν μας αξίζει.